Έκκληση για στήριξη του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης απίφθινε ο καθηγητής Αριστίδης Τσατσάκης στον Υπουργό Υγείας που πραγματοποιεί περιοδεία στο νησί. Με τη χρήση όσων μηχανημάτων δεν υπέστησαν φθορές ή δεν καταστράφηκαν, το κορυφαίο εργαστήριο που είχε πλημμυρίσει επιχειρεί και πάλι να μπει σε όσο το δυνατόν πιο κανονικούς ρυθμούς, μια και καλύπτει αναλύσεις δειγμάτων από νοσοκομεία και τοξικολογικές αναλύσεις. Βέβαια, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από το Υπουργείο, προκειμένου να συμβάλλει ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαστήριο. Είναι προτεραιότητά μας. Είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπιστεί και θέλουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να λειτουργήσει. Και αυτό διαβεβαίωσε και τον γιατρό. Ο κύριος Πλεύρης, αναφερόμενος στα νοσοκομεία, παραδέχτηκε για μία ακόμα φορά ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέζεται, καθώς το προσωπικό δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τα περιστατικά κορονοϊού, αλλά και τη μεγάλη λίστα των χειρουργείων. Όταν πέφτει ο COVID, ανεβαίνουν τα non-COVID περιστατικά που είχαν μείνει πίσω. Και εδώ πέρα, ειδικά στην Κρήτη, το γνωρίζουμε από τα νούμερα που βλέπουμε, υπάρχει μια μεγαλύτερη λίστα αναλογικά χειρουργείων και έχουμε συγκεκριμένες στοχεύσεις και με μεταφορά γιατρών μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και με συνεργασίες που θα γίνουν με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί θέλουμε να την περιορίσουμε. Παρά τις αντιδράσεις για την έλλειψη προσωπικού, το Υπουργείο θέτει υψηλούς στόχους για το θέμα των οικογενειακών γιατρών. Η στόχευσή μας είναι μέσα τουλάχιστον σε αυτόν και τον επόμενο μήνα να έχουν εγγραφεί όσο δυνατόν περισσότερο γιατροί γίνονται, για να ξεκινάνε παράλληλα και εγγραφές για τους πολίτες. Η στόχευσή μας είναι να φτάσουμε σε ένα επίπεδο 40 με 50% του πληθυσμού εντός του έτους. Παρά τις πολλές δυσκολίες, κεντρικός γνώμονας είναι ο πολίτης να μην απευθύνεται στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων, αλλά να έχει ένα γιατρό που θα τον κατευθύνει με δωρεάν συμβουλές.